Καλησπέρα, Αχιλέα. Καλησπέρα. Πες μας τι βλέπουμε εδώ. Εδώ βλέπουμε ένα Suzuki Swift Sport του 2008. Ωραία. Κατά τα άλλα, ρωσιακό, αν εξαιρέσεις μία θολόμπαρα και την εισαγωγή Suzuki Sport με το Manchester φίλτρο μέσα. Τέλεια. Ένα χρόνο το αυτοκίνητο, από σπόντα βέβαια, λόγω κάποιου ατυχήματος που είχα. Γενικά μου άρεσε το αυτοκίνητο και πιο παλιά. Το είχα δηλαδή στα υπόψη μου, άμα χρειαζόταν να πάρω κάποιο. Γιατί όμως το επέλεξες, για πες μας. Το επέλεξα λόγω ότι εμένα γενικά δεν μου αρέσουν οι ευθείες. Μου αρέσει πιο πολύ η στροφή. Οπότε είπα να πάρω ένα αυτοκίνητο, έτσι να κάνω το παιχνίδι μου, ατμοσφαιρικό. Κοντό σαν σμαν. Να έχει την πλάκα του. Πολλαράκια έτσι να πετάμε, ξέρω εγώ κτλ. Βοηθήματα και αυτό έχει ένα ESP, εντάξει το βγάζουμε βέβαια. Και ABS, τίποτα άλλο. Επίσης, πολύ σημαντικό, φοράει στο γκάζι Sprint Booster. Το οποίο ουσιαστικά διορθώνει την αισχυρή ανταπόκριση που έχει το ηλεκτρό γκάζο και την κάνει πιο ντίζα, ας πούμε. Α, οκ. Okay. Δεν είναι πολύ απότομο όμως αυτό. Είναι πολύ, αρκετά δηλαδή. Αλλά λόγω ότι το παλιό αυτοκίνητο είχε ντίζα, εγώ το έχω συνηθίσει. Τι είχες πριν? Ένα Ignis 13. Και αυτό χαμηλωμένο Suzuki Sport ανάρτηση και τα λοιπά, είχε πράγμα. Αυτό είπα να συνεχίσω, γιατί και εγώ Suzuki-ος είμαι, από μικρός. Α, οπότε εκεί, δηλαδή είναι Suzuki συγκεκριμένα. Suzuki συγκεκριμένα, ναι. Άλλο λαστιχάκι φοράει η Eagle F1. Αυτό που φοράει και τη μάνα του. Αυτό που φοράει τη μάνα του. Το θέμα είναι ότι αυτό το λάστιχο για αυτό το κίνητο είναι λάθος. Πολύ σκληρό, δεν το ζεσταίνει εύκολα. Και θέλω να πάω σε κάτι άλλο. Τι δίκτυο έχει, W. Ναι, W. Ναι, γι' αυτό. Και με 1000 κιλά αμάξι δεν κάνουμε πολύ δουλειά με αυτό το λάστιχο. Εντάξει, να φανταστώ βέβαια, άμα ζεσταθεί. Άμα ζεσταθεί, εντάξει, βέβαια είναι και παλιό τώρα. Αλλά ναι, άμα ζεσταθεί, κάτι κάνουμε. Και σε τι σκεφτόσουν να πας, δηλαδή, έχεις δει καθόλου? Κοίταξε, τώρα λόγω οικονομικού θα ήθελα να πάω σε Falcon GX, το Z310. Αλλά άμα είχα... Δεν υπήρχε θέμα μπάτζετ. Δεν υπήρχε θέμα, ξέρω εγώ. Εντάξει, θα άλλαζα και μια ζάντα. Και θα βάζα και κάνα σέμι, με κάνα νάνκαν, κάνα... Εντάξει, η ζάντα γενικά είναι πολύ ωραία για τα μάτς. Το θέμα είναι ότι άμα δεν προσέχεις, ναι, μπορεί να την κάνει ζάρι. Ναι, ισχύει. Είναι λίγο, εντάξει, επιρρεπής στο στράβωμα, αλλά εντάξει, εκεί, okay, προσέχω. Σου έχει στραβώσει δηλαδή σε ένα... Όχι. Προσέχω. Απλά το λένε γενικά δηλαδή, ναι, ότι ναι, έχει γενικά θέματα. Την έχουν κάνει ζάρι. Σε ζάντα τώρα θα πήγαινα σε σούπερ λεγκέρα. Κι εσύ. Μ' αρέσει. Όχι ούλτρα, σούπερ λεγκέρα. Είναι λίγο πιο κλασικό. Εσύ πιο κλασικός ακόμα. Ναι. Ή θα πήγαινα στην Κρόνο την πεντάκτηνη που μου αρέσει πολύ. Από εκεί και πέρα τώρα ανάρτηση η μαμά φοράει, τη Monroe. Είσαι ευχαριστημένος γενικά? Είναι αρκετά σφιχτή και είναι και καινούργια βασικά, είναι ενός έτους και κάτι. Την έβαλε εσύ ή την είχε την βάλει ο προηγούμενος? Ήταν λίγο μερακλής ο παππούλης που το είχε πριν από μένα. Παππούς το είχε? Το είχε παππούς, ναι. Α, έλε. Γενικά ό,τι φοράει είναι γνήσιο, δεν έχει ίχνος ημιτασιών πάνω, πάλι καλά. Οπότε ήταν καλή επιλογή για αυτό το κίνητο. Κοίταγα να πάρω κάτι τέτοιο, μαμά τελείως. Να μην το έχει περιλάβει κανένας περίεργος. Εντάξει, αν και είναι ατμοσφαιρικό, που αν δεν έχει δηλαδή, πολλές μετατροπές τα λοιπά, δεν νομίζω ότι θα έχει και πρόβλημα. Έχει και κάποια... είναι και ναι. Ιαπωνικό, οπότε... Έχει κάποια πραγματάκια που άμα δεν τα έχεις προσέξει, μπορεί να σας σκάσουν. Δηλαδή, ας πούμε, σύστημα ψύξης, λόγω και της συμπίεσης του μοτέρα, ας πούμε, το ψυγείο του πρέπει να είναι γνήσιο. Άμα βάλεις μηδασιόν θα το μετανιώσεις, δηλαδή... Α, δηλαδή έχει τέτοια... Σε ένα χρόνο εκεί θα καταλάβεις τι έκανες. Ναι, κατάλαβα. Παραφλού να αλλάζεις, υγρά φρένων πολύ σημαντικό, γιατί βαράνε ABS αυτά, να τα προσέχεις. Και λαδάκια, λόγω και καδένας κιόλας, να αλλάζεις τακτικά, 6,5 με 7.000 χιλιόμετρα πολύ, να τα έχεις αλλάξει. Α, τα αλλάζεις δηλαδή τόσο σύντομα κι εσύ. Ναι, πάντα.
Με τα εγγρά φρένα αυτό δεν το ήξερα για τα, για τα Swift. Ισχύει, ισχύει αυτό. Πιο πολύ στα 13 βέβαια. Αλλά εντάξει, ας είμαστε, καλά, καλό τώρα, είναι ναι, να τα αλλάζουμε γενικότερα. Γενικά είσαι ευχαριστημένος δηλαδή από το, ναι, αυτή την επιλογή σε σχέση με το πρόγραμμα με το Swift δηλαδή που έχεις πριν. Άλογα με κυβικά δεν είναι. Swift, Ignis. Ignis. Το Ignis, το Ignis. Άλογα κυβικά είναι 1625 άλογα και αυτό VVTI καδένα. Έχει και σφυρίλατα, έχει σφυρίλατα πιστόνια από τη μάνα του. Δεν το ξέρει ο πολύς κόσμος αυτό. Έδεικα συμπίεση. Από εκεί και πέρα τίποτα. Στο εσωτερικό έχουμε βάλει μια φανούλα. Θα τη δείξουμε. Ένα οργανάκι turbo gauge για θερμοκρασίες. Όπου μπει να διαβάζει κάμια βλάβη, οτιδήποτε ξέρω εγώ. Δεν έχει βάλει ούτε σε εξάτμιση. Δεν έχω βάλει εξάτμιση λόγω ότι αυτά τα αυτοκίνητα γενικότερα λειτουργούν με back pressure. Οπότε για να βρει κάποια εξάτμιση σωστή, πρώτα απ' όλα η μαμά εξάτμιση του Swift είναι αρκετά καλή. Για τη δουλειά που θέλω εγώ, που δεν έχω κάποιες βλέψεις για άλογα, τελικές, οτιδήποτε ξέρω εγώ. Αν βάλω κι εγώ εξάτμιση, θα κοιτάξω να φέρω από την Ιαπωνία τη Suzuki Sport. Αλλά ένα τίμιο πρώτο στάδιο με κόπο. Δεν θα ήθελα κάτι παραπάνω, γιατί πιο πολύ για στροφές θα θέλω. Αν κάτι άλλαζα δηλαδή στο άμεσο μέλλον, θα ήταν κάποιο coilover, ας πούμε, Tain EBC, ας πούμε, έτσι, για κάτι πιο extreme. Για παραπάνω στρίψιμος. Ναι. Και κάποια μπαρίτσα πίσω. Κατά τα άλλα, είμαι πολύ ευχαριστημένος. Τώρα δεν φοράει η θολόμπαρα αυτό. Φοράει μια θολόμπαρα, ναι. Φοράει, αλλά είναι κάτω από τον αρχηγό. Α, δεν φαίνεται, είναι από κάτω. Ναι, ναι, ναι. Α, έχει από κάτω. Ναι, γιατί και με εντύπωση μου κάνει να μην έχει καθόλου, λίγο δύσκολο. Όχι. Δεν είναι εργοστασία, γιατί την έχω βάλει εγώ. Τι έχει βάλει εσύ. Ναι, ναι. Τίποτα, τα φαναράκια τα έχουμε βάψει. Μαύρα κι αυτά. Μαύρα κι αυτά. Έχω ανοίξει και τη μάσκα. Εδώ ήταν κλειστή, κλειστή για να βοηθήσει τη σκούπα που έχουμε βάλει. Τι ήταν η μισή κλειστή. Ήτανε, δηλαδή, είχε μικρές τρύπες εδώ πέρα. Και με ένα τρεμελάκι. Έκατσε και δες μία-μία δηλαδή. Έκατσε και δες μία-μία. Έλυσα τη μάσκα και τσουκουτσούκο με το τρεμελάκι. Εντάξει, κάναμε δουλίτσα. Μια χαρά. Αυτά. Οπότε σε ευχαριστούμε, Αχιλέα. Ευχαριστώ κι εγώ.